δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των ημείων επουρανίων, θείων αήλων αερών δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων και πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, και πάντων των Αγίων Αποστόλων και εις Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου, του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών, Αλεξανδρία. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον. Και πλήθυν αυτά εν τη Ιερά Μητροπολή ταύτη, εν τη νήσο ταύτη, εν τη χώρα ταύτη, εν το κόσμο σου άπαντη, εν τη σήκης των εορταζόντων και τιμώντων την πανήγυρη ταύτη, και τους εξαρτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου Αγίασον. Ότι Σύ ευλογών και αγιάζων, τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και σε την δόξα να πέμπομαι. Συν τον Άρχο σου Πατρί και τον Παναγίο, και αγαθό και ζώπιο σου Πνεύματι, νύ και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
Iisus, icumenic, prosperit și Kyrie, tu ște o formă martiras, te sanctonicesies, en irinima via, din eclesia ansum, via tis Theotokum, sindirison, poniere. Λόγω ελευθερία του
όλοι που έρχεται αργότερα στην Εκκλησία, το αφήνουμε στο τέλος. Εγώ σήμερα λέω να σας πω δύο λόγια, μια και η Εκκλησία μας είναι γεμάτη από εσάς τους τις ευσεβεστάτες και τους ευσεβείς χριστιανούς μας, οι οποίοι μόλις ακούσαμε τα αναγνώσματα και έχουμε φρέσκα αυτά τα μηνύματα της Εκκλησίας που μας δίνει στη σημερινή ημέρα, την εορτάσιμη ημέρα των Θεών των Πάντων, των Θεών Πάντων. Οι Άγιοι Πάντες, τι σημαίνει σε εμάς? Η αγιοσύνη στη ζωή μας. Έκανε ο Απόστολος Παύλος μια πολύ σπουδαία περιγραφή, απλή περιγραφή, όλων των εποχών, από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι την εποχή του, και μας απαραίτηθε πόσοι άνθρωποι αγωνίστηκαν, πώς πέτυχαν στη ζωή τους, πώς θυσιάστηκαν, πώς περιήλθαν μέλη ενημερωτές, πώς έζησαν στα σπίτια, πώς αντιμετώπισαν τα φιλία, πώς υπέβηναν όλα τα κακά στη ζωή τους. Φανταστείτε λοιπόν ένα πανόραμα το οποίο να απλώνεται μπροστά μας και σε εμάς μέχρι σήμερα και εμείς ζούμε την ίδια πραγματικότητα της ζωής την οποία μας περιέγραψε ο Κύριος. Και εμείς προσπαθούμε οι ταπεινοί άνθρωποι να ζήσουμε αυτή την πραγματικότητα. Να δούμε, είμαστε και εμείς ζωντανοί άνθρωποι. Είμαστε και εμείς άνθρωποι του Χριστού. Είμαστε και εμείς άνθρωποι της πορείας αυτής που ευράλαξε ο Χριστός μας για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην Βασιλεία των Ουρανών. Η αγιοσύνη, αγαπητοί μου χριστιανοί, παρόλο που είναι συγκεκριμένη για κάθε άνθρωπο, για κάθε άλλο, δεν είναι δική μας. Η αγιοσύνη είναι του Θεού. Εμείς αγωνιζόμαστε. Εμείς κατορθώνουμε ή δεν κατορθώνουμε. Όσο το μυαλό μας, όσο η δύναμη της ψυχής μας, μας επιτρέπει να ζούμε και να εφαρμόζουμε μέσα στην ζωή μας αυτά που χρειάζεται. Εκείνο όμως το οποίο έχει σημασία είναι τι θα δεχτεί ο Θεός, τι εκείνος ο μεγάλος πατέρας μας, ο δημιουργός μας, αυτός που έφτιαξε τη σχέση του Θεού του τι θα μας δώσει. Και λένε οι κορμίες, μας δίνει τους Αγίους. Και εμείς αυτά μόνο στους Αγίους, πάντες στους Αγίους, πάντες. Πόσοι υπάρχουν, χιλιάδες, εκατομμύρια θα λέω. Διότι το μαρτύριο, η ομολογία της πίστεως, η θυσία, τα καλά έργα, η καλοσύνη του ανθρώπου την οποία πρέπει να έχει μέσα στην ψυχή, όλα αυτά που ασκούν μέσα στη ζωή, είναι αυτά που μας κρατούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο της αγιότητας. Και τι σημαίνει αγιώτης? Αγιώτης σημαίνει ολοκλήρωση. Να ολοκληρωθούμε. Να μην είναι θα στην ψή. Να ολοκληρωθούμε. Να τελειοποιηθούμε, όπως λέει η γλώσσα μας. Δηλαδή, κάθε βήμα μας, αυτό το δικό μας, το καθημερινό, να είναι ένα βήμα προς τα μπρος. Το μυαλό μας να βαδίζει με το συνέστημά μας, με τη σκέψη μας, με την καρδιά μας και μέσα από αυτό το συμβάδισμα που υπάρχει, τότε νιώθουμε και ικανοποίηση μέσα στην πράξη μας. Ότι κάνουμε το καθήκον μας, ότι είμαστε ικανοί και τέλειοι άνθρωποι. Άρα λοιπόν να τελειωθούμε, να ολοκληρωθούμε. Δεν κρίνω ποιος από εμάς τελειοποιείται. Κανείς δεν φτάνει στο τέλειο. Αλλά το τέλειο υπάρχει.
είναι ακίνητο, είναι η αλήθεια, είναι αυτό το οποίο προσδοκά ο Θεός από εμάς την ιδιότητα. Μας έπλασε, έκανε τον Αδάμ και την Εύα, έκανε τον Παράδεισο, έκανε τους ανθρώπους ευτυχείς και ευλογημένους. Έφυγε από τον Παράδεισο. Ακούσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετίδεω με το υπέρ της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετίδεω με το υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερεμίου. Ιερεμίου. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι υπέρ του ευσεβούς ημών γένους του Φιλοχρίστου ημών στρατού της ελληνικής αστυνομίας και πάντων των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετίδεωμεθα υπέρ της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας των αξιωματικών, υπαξιωματικών, αστιφυλάκων, συνοριοφυλάκων, ειδικών φρουρών, πολιτικών υπαλλήλων και αποστράτων του σώματος της ελληνικής αστυνομίας. Κύριε ελέησον, ελέησον. Έτσι δε και υπέρ των διδασκόνων και διδασκομένων εις τα σχολάς αυτής. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δε ομέθα και υπέρ της ακούσης Κύριων των Θεών, φωνήθης δε εις Θεός ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς. Αμήν. Του Κυρίου δεηθόμεν. Ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, το φως το αλκυνών, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Επίβλεψον εξ ουρανού Αγίου σου, εν τη εύση μου ταύτη ημέρα της εορτής, άντων των Αγίων των Απαιώνος, ευαρέστης άντωση. Επίβλεψον, Κύριε, επί την σύναξη ταύτη των αποστράτων των σωμάτων ασφαλείας, καθότι εσύ είπας, όπου εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι στο ημών όνομα, εκεί ημί και εγώ εν μέσω αυτών, και κατάπαυσαν αυτή στην χάρη σου την ευράδειο. Χάρη σε αυτής υγεία ψυχής και σώματος. Αντάμιψε αυτής ουσίες δωρεές σου για το έργο και την διακονία, την προσέφερον εις την επικράτηση του νόμου, της ασφαλείας, της γαλήνης, της ειρήνης και της δικαιοσύνης εν την κοινωνία και το ελληνικό. Απόδοσα αυτής, Κύριε, τον αμαράντινο της νίκης στέπανον εν τη δικαία σου κρίση και κατεύθυνον τα διαβήματα αυτών προς εργασία των θείων σου των όρων. Αξίωσον αυτούς, είναι εν μετανία τελειώσον τον δρόμο της ζωής αυτών. Ευρεθώσιν εις καλήν απολογίαν επί του φοβερήματός σου, καθότι η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Πρεσβείες του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μινά, πάντων σου τον Αγίο. Αμήν. Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας το Θεόμα. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμον δόξα σοι.
Ο Αναστάσσε και μικρόν Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Μαΐλων Νοηρών, δυνάμει του Ασουμάτου, Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Άγιστο θα κοινωνούμε με αυτούς. Μας κοινωνούν οι άλλοι για να ενωθούμε ακόμα περισσότερο, για να ομολογούμε ακόμα περισσότερο. Και αυτό μας ζητάει ο Χριστός. Μας λέει το Ευαγγέλιο του στο Χαρνατέ. Σας δίδαξα, σας γιατρέψα, σας φώτισα, τώρα σας στέλνω το Άγιο σας. Τώρα που βρίσκομαι κοντά στον Πατέρα μου, θα με ρωτήσει τι έγινε με τους ανθρώπους που σχολεύσα. Τι έγινε αυτή η ανθρωπότητα, πώς εξελίχθηκε, πώς έφτασε μέχρι σήμερα. Και εμείς σαν υπεύθυνοι της κοινωνίας σήμερα θα βγούμε στον Χριστό και εκείνος θα πει. Και εκείνος μας ρωτά και μας λέει: όποιος αν ομολογήσει τον εαυτό του στο όνομά μου, όποιος υποσχεθεί ότι άκουσε τα κηρύγματά μου και εγώ εις τον Πατέρα μου θα τους παρουσιάσω και θα τον πω ότι αυτή είναι η αγιασμένη η άλλη. Να γιατί ερχόμαστε στην Εκκλησία. Να γιατί εσείς όλες οι γυναίκες και όλοι οι άνδρες οι οποίοι υπάρχουν σήμερα εδώ σαν μια οικογένεια. Γι' αυτό αποφάσισα και να σας πω αυτό τα λόγια. Γιατί σας θεωρώ σαν μια δικιά μας οικογένεια. Γιατί βλέπω την Εκκλησία σαν μια καταφυγή όλων μας. Ερχόμαστε, προσευχόμαστε για τις ανάγκες μας. Πάνω απ' όλα όμως προσευχόμαστε σε ποιο, εις τον Θεό, στον Παντοδύναμο. Έχουμε πρόσωπο προς αυτόν και τον βλέπουμε και τον δοξάζουμε με τους ύμνους της Εκκλησίας, με τα ψαλτσίματα, με τα μηνύματα που λαμβάνουμε. Και αυτά είναι τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε σήμερα. Και το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, όπως μας λέει σήμερα, έχει μια αρχή. Όποιος με ομολογήσει, δηλαδή όποιος ακούσει αυτά τα οποία σας λέω, σας είπα, σας ενδίδαξα, δεν θα απατούμισα. Σας έδειξα πραγματικά την δηλαδή. Όποιος με ομολογήσει την καρδιά, και εγώ τώρα που πάω στον Πατέρα μου, θα σας ομολογήσω. Αλλά εάν ο εγωισμός σας, εάν ο εαυτός σας θεωρηθεί ότι είναι πιο δυνατός από όλα τα άλλα και δεν θεωρεί τίποτα άλλο και έχει αυτό τον εγωισμό της ανεξαρτησίας, τότε και εγώ δεν θα σας ομολογήσω. Είναι μια αλήθεια. Δεν είναι να πέσουμε. Αν με ομολογήσετε, εάν με δεχτείτε, θα έχετε την βασιλεία του Θεού. Εάν δεν με δεχτείτε και πάλι εμείς οι άνθρωποι ελπίζομαι, αλλά ο Θεός κρίνει. Αυτά τα λίγα ήθελα να σας πω σήμερα, να μην δέσετε και αγαπητοί. Εύχομαι ο Θεός να σας δίνει υγεία, να σας κρατάει όλους τους θεούς δυνατούς μέσα στην Εκκλησία, να στηρίζετε την Εκκλησία, να την αγαπάτε. Μην επηρεάζεστε από τις κοινωνικές καταστάσεις που μας προβάλλουν. Μην απαγοητεύεστε. Το θάρρος της πίστης είναι ο Χριστός και τα κηρύγματά του. Και αυτά μας οδηγούν προς την ιδιότητα, προς την αγιότητα, μας αγιάζουν και μας κάνουν να είμαι μέλη όλων των Αγίων. Σήμερα γιορτάζουμε όλοι εμείς, γιατί είναι η εορτή των Αγίων πάντων. Αμήν. Oh.
Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ό,τι πάσα δώσεις αγαθή και παν κόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξ του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αποτελεί η μέρα εορτασμού και μνήμης όλων των Αγίων και έχει χρησιμοποιηθεί από την πολιτεία
Όσοι επίση ημέρα και δύο συγκρίσει προ το εναρτημένο του κοινού τη ελληνική κοινωνία, αποσκοπώντα τη σύσφυξη των σχέσεων μεταξύ του, του ενεργεία και των προστατεία του προσωπικού. Τιμούμε ανθρώπου που κατά τα προηγούμενα χρόνια εργάστηκαν σκληρά, στερούμενοι συχνά προσωπικέ και οικογενειακέ στιγμέ, και επέδειξαν αυταπάρνηση, εκτελώντα το καθήκον του απέναντι στο έγκλημα και την ανομία, επιβεβαιώνοντα με αυτόν τον τρόπο το αίσθημα ασφαλεία στου πολίτε. Είμαστε ευγνώμονες για όλα τα εφόδια που μας έχετε κληροδοτήσει και σε κάθε περίπτωση να είστε βέβαιοι ότι λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη και σεβόμαστε τυχόν υποδείξεις σας, οι οποίες μπορεί να συνδράμουν θετικά στην έκβαση της αποστολής μας. Είναι γεγονός ότι εσείς μας ευθυσίσατε σημαντικά πράγματα ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε επαρκώς στις καθημερινές επάλξεις και κληρονομώντας μας παράλληλα το χρέος να διαφυλάξουμε και να αναπτύξουμε το έργο σας, εμπνεόμενοι από εσάς και έχοντας κίνητρο για δημιουργία. Με τη διάσωση αναλύωσαν πολλών παραδοσιακών στοιχεωρών, θα διαπιστώσατε και οι ίδιοι όταν βρισκόσατε στην ενέργεια ότι επιτυχάνατε και ανανέωση τη σύγχρονη αστυνομική ζωή, για την οποία η παράδοση αποτελεί πηξίδα για το μέλλον. Μια ζωή ανθρώπων που σε καθημερινή βάση λάβονται για την διασφάλιση τη πραξία, τη διασφάλιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την καταβολή τη εγκληματικότητα και την προστασία των συνόρων μα. Ανθρώπων που δεν απολαμβάνουν αργίε τα Σαββατοκύριακα, έχοντα επιστήσει αυτόν τον τρόπο ζωή στι οικογένειέ του. Και υπερβαίνοντας πολλές φορές σε αυτό, όντας στην πρώτη γραμμή, προκειμένου να προστατευτεί το κοινό καλό της κοινωνίας και οι αρχές του δημογραφικού πολιτεύματος. Σε αυτό το σημείο, θέλω να σας διαβεβαιώσω πως η παρακαταθήκη που μας αφήσατε αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό και μας δημιουργεί αναζητήματα έσχημα ευθυνών για το τι θα κληροδοτήσουμε στους μεταγενέστερους. Ονειρεύομαι μια αστυνομία που σύντομα θα έχει διασφαλίσει σημαντικά βήματα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με παροχές που θα απολαμβάνει τόσο το ενεργεία και να προστατεία προσωπικό, όσο και τα μέλη των οικογενειών τους. Μια αστυνομία που θα σέβεται απόλυτα τον άνθρωπο και τα δικαιώματά του και θα το διευκολύνει επαρκώς, αναλογιζόμενοι τους σκόπους του και εξοβελίσσοντας τυχόν κακώς κείμενα του παρελθόντος που κι εσείς οι ίδιοι οραματιζόσασταν να διορθώσετε. Σε κάθε περίπτωση στον αγώνα αυτό, σας στέλνουμε συνειδητοπόρους και αρρωγούς, ώστε με την εμπειρία σας να συνδράμετε ουσιαστικά στην ανάδειξη του σώματος. Βιώνουμε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από υπερτροφική ανάπτυξη του τεχνικού πολιτισμού, κατά την οποία η τεχνολογία μας έχει προμηθεύσει με αξιόλογα και υπερσύγχρονα επιτέματα, τα οποία διευκολύνουν το έργο μας. Επιθυμώ ωστόσο να σας πληροφορήσω ότι πασχίζουμε καθημερινά, ώστε στον βωμό της τεχνολογικής πρόοδου, ο σύγχρονος αστυνομικός να μην μετατραπεί σε έναν προοδόληπτο λειτουργό που πιστεύει ότι η παράδοση είναι απαρχαιωμένες ιδέες και αξίες που δεν τις χρειαζόμαστε. Η δεκτικότητα σε νέες ιδέες αποτελεί αναντήρητα μια αρετή, η οποία θα πρέπει όμως να συνοδεύεται από σεβασμό και αγάπη σε όσα μας μάθατε, εστιάζοντας την ουσία. Αγαπητοί συνάδελφοι, η αστυνομική οικογένεια γιορτάζει και τιμά τους απόσταξους αστυνομικούς. Τιμά ανθρώπους που μεταλαμπάδευσαν παλαιότερα και εξακολουθούν να το πράττουν και σήμερα τους πολιτιστικούς χυμούς του παρελθόντος στις νεότερες γενιές. Θέλω να παραδειγματιστείτε από το θάρρος τους και να υποφεληθείτε από τις εμπειρίες τους και συνδυασμού με τις γνώσεις που διαθέτετε να οδηγήσουμε την αστυνομία μας μπροστά. Νιώθω χρέος μου να εκφράσω και ακόμη μια φορά την υπερηφάνεια μου προς τους απόστρατους συναδέλφους και συνάμα ως αρχηγός του σώματος την απέραντη ευγνωμοσύνη μου για την προσφορά τους, τους σημερινούς νεότερους εν ενεργεία συνεργάτες αστυνομικούς. Σας ευχαριστώ. Ο αρχηγός Λάζαρος Μαυρόπουλος, αντιστράτηγος. Μου επέβλεψε να περάσετε μια ωραία βραδιά. Έμαθα ότι μέχρι τις 5 το πρωί οι άνθρωποι αυτοί εργάστηκαν για να κάνουν την τράπεζά μας ευχάριστη. Χρόνια πολλά και σε αυτούς και στην οικογένεια. Pedro,
Καλημέρα, κοντά μας έχουμε τον κύριο Θέμη Καλαμάτα, Β' της Εθνικής Αστυνομίας. Πείτε μας έτσι δύο λόγια, ο τίτλος αποστράτων σήμερα. Καλημέρα σας. Σήμερα είναι η εορτή των αποστράτων που εορτάζεται κάθε χρόνο με την εορτή των Αγίων Πάντων. Η απόστρατη της αστυνομίας είναι η χθεσινή μας συνάδελφη και η σημερινή απόστρατη μεν, αλλά όχι απόμαχη. Τους σεβόμαστε, τους τιμούμε, ευχαριστούμε όλες τις αρχές που ήρθαν εδώ να εορτάσουμε μαζί και να τιμήσουμε τους αποστράτους, και ο σεβασμός θα είναι παντοτινός, γιατί απόστρατοι θα είμαστε και εμείς αύριο και θα θέλουμε να λένε τα ίδια λόγια και για εμάς οι υπηρετούντες, όπως λέω εγώ σήμερα για εκείνους. Σας ευχαριστώ.